γεννηθεί η διαμαρτυρία. Θα περιαυτολογήσω. Αριστούχος ήμουν. Θα μπορούσα να κατέχω μια υψηλή θέση και να έχω ένα υψηλό μισθό. Αλλά δεν επιδιώκω την επίγεια βασιλεία. Επιδιώκω την ουράνια βασιλεία, όπως επιδιώκει την εκεί. Αμέσως ο Μητροπολίτης Γερμανίας έστειλε φάξ στον Μητροπολίτη Φλωρίδη, στον πατέρα Αγωστίνο, και έγραφε στο φάξ. Σε παρακαλώ, Άγιε Φλωρίδη, εμπόδισε το θεολόγο στο Σωτηρόπουλο να μην έρθει στη Γερμανία, διότι θα καταστρέψει την Γαλλίνη και την ειρήνη του Πυμνίου. Πολύ υποπίεσα να ανεβάζω το Πυμνίο μου. Ήδρυς, Άγιε Γερμανίας, γενή Ήδρυς, δεν είμαι κανένας ταραξίας, δεν είμαι κανένα κακοποιό στοιχείο. Αν ήμουν ταραξίας και κακοποιό στοιχείο, θα ήμουν στις φυλακές. Είμαι ορθόδοξος θεολόγος, κήρυξης ορθοδοξίας. Κοινοποίησε το ΦΑΞ και στο Οικομενικό Πατριαρχείο. Τι έγινε εκεί κοινοποίησης. Εγώ Σαραβέλη, ο Μητροπολίτης Γερμανίας, στο Οικομενικό Πατριαρχείο, επιγραμμίζομαι με εσάς στο ζήτημα του αγωνισμού του Σωτηρόπουλου. Αλλά με θεωρούν αφορισμένο. Ήσουν εκτός εκκλησίας. Γιατί ασχολούνται με τον πρόσωπό μου. Άνθρωποι εκτός εκκλησίας, ερευνητοί, ποικίλων αποχρώσεων και ληστέ και άπιστοι και άπλοι, κινούνται ελεύθερα σε όλο τον ελεύθερο κόσμο και κηρύττουν τις ιδέες τους. Και δεν ταράζονται και δεν ενοχλούνται και δεν τους εμποδίζουν. Κινούνται στην Γερμανία οι κυριαρχές και έχουν παρασύρει στις αρνητικοτάτιες τους πλήθους Έλληνες. Δεν ταράχθηκε ο Άγιος της Γερμανίας και δεν εμπόδισε κανένα κυριαρχή να ομιλεί. Άρα με κατηγορούν ως αφορισμένο, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είμαι αφορισμένος. Είμαι ορθόδοξος και το ορθόδοξο ζωντανό κήρυγμα του τάξη. Ένας εκλεκτός συνεργάτης μας, ο οποίος είναι παρόν εδώ στην αίθουσα, ο κύριος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, χριστιανός επιχειρηματίας, έζησε στη Γερμανία επί πολλά έτη και γνωρίζει την εκκλησιαστική πραγματικότητα στη Γερμανία και είχε και αυτός τον πόδο να επισκεφτώ διάφορες πόλεις της Γερμανίας όπου είναι ελληνισμός και να κηρύξω το Ευαγγέλιο και την Ορθοδοξία και να καταπολεμήσω τις αιρέσεις. Και επειδή γνωρίζει την γερμανική πραγματικότητα, έστειλε επιστολές σε πρόσωπα στη Γερμανία, έκανε τηλεφωνήματα για να κανονίσουν πρόγραμμα ομιλιών και διέθεσε και όλα τα έξοδα για τη μετάβασή μου στη Γερμανία. Τον ευχαριστώ και από αυτή τη θέση και πρέπει να προσθέσω ότι σοβαρά χρηματικά ποσά έχει διαθέσει και για τα έργα της Μητροπόλεως Φλωρίδης.
ήλιαξε από μικρό παιδί ο Σπλασιέ που σήκωνε 40 και 50 οκάδες πάλι, όπως θυμούμε από τα φοιτητικά μου χρόνια, και έκανε μια σεβαστή περιουσία και θέλει όλοι να την διαθέσει για χριστιανικούς σκοπούς. Όταν ένας αρχιμανδρίτης της Στουτγκάρτης στη Γερμανία, ονόματι Κύριλλος Κατερέλος, νεαρός αρχιμανδρίτης, όταν πληροφορήθηκε ότι ο κύριος Αρωμαστόπουλος επικοινωνεί με πρόσωπα της Γερμανίας για να κανονίσουν το πρόγραμμα της μεταβασιώσης του εκεί, αναστατώθηκε γι' αυτός και έστειλε μία επιστολή στον κύριο Αναγνωστόπουλο σε αυταπέστατο ύφος, χιτλερικό ύφος. Κύριε Αναγνωστόπουλο, λέει, είναι δεδομένο ότι ανάμεσα στις εμπορικές σου δραστηριότητες είναι και η εξαγωγή του αφορισμένου από την Εκκλησία θεολόγου εντός εισαγωγικών Νικολάου Σωτηροπούλου στη Γερμανία. Οι δαιμονικές σας μεθοδεύσεις να έρθει ο Σωτηρόπουλος στη Γερμανία δεν το αποδώσω. Δεν έχουμε ανάγκη από αυτόπιτο σωτήρα και μάλιστα αφορισμένο. Είμαστε αυτάρκης εδώ στη Γερμανία. Απήντησε ο κύριος Αραγωνιστόπουλος σε αυτόν τον ιταμότατο αρχιμανδρίτη με μια επιστολή που δημοσιεύτηκε και στον ορθόδοξο τύπο. Δεν είναι, λέει ο κύριος Σωτηρόπουλος, κανένα εκτελές προϊόν για να ομιλεί για εξαγωγή του στο εξωτερικό. Λοιπόν, ούτε είναι δαιμονικές οι μεθοδεύσεις να προσπαθεί κανείς να μεταβεί ένας ορθόδοξος θεολόγος και να κηρύξει την ομογένεια. Ούτε εμφανίζεται ο κύριος Σωτηρόπουλος ως σωτήρας. Είμαι Σωτηρόπουλος, όχι σωτήρας. Ένας είναι ο σωτήρας, ο κύριος ημών Ιησούς Χριστός, και εγώ είμαι δούλος του Σωτήρος Χριστού. Και δεν είναι απορρισμένος από την Εκκλησία. Είναι αίρεσης όσοι το λένε αυτό το πράγμα. Δεν είναι Εκκλησία μερικοί ανάξιοι δεσποτάτες. Εκκλησία είναι το σύνολο του κλήρου και του λαού. Ο πιστός λαός, αυτός είναι το κύριο σώμα της Εκκλησίας. Εμένα δεν με αφορίζει η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν αφορίζει πιστούς ανθρώπους και μάλιστα πολεμίους των αιρέσεων. Η Εκκλησία αφορίζει ερετικούς και άλλους μεγάλους απετανοήτους ασεβείς και σκανδαλωτούς. Με αφόρησαν μερικοί φίλοι του Αυστραλίας Τηλιανού, διότι είχα το βάρος να ελέγξω φρεκτές αιρέσεις και βλασφημίες του. Πραγματοποίησα το ταξίδι στη Γερμανία αυτό το μήνα που πέρασε το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις 14, όπως σας είπα, Σεπτεμβρίου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Όταν πάτησα το πόδι μου στη Γερμανία, αναστατώθηκε όλο το εκκλησιαστικό κατεστημένο. Εντολή από τον Μητροπολίτη Γερμανίας προς όλους τους ιερείς. Πυθύνια όργανα του Μητροπολίτου. Γιατί θέλω να έχουν τις θεσούλες τους και να εισπράττουν τα μάρκα και να πλουτίζουν και να θησαυρίζουν. Νομίζουν ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για να βολεύονται μερικοί παπάδες και δεσποτάδες. Εντολή σε όλους τους ιερείς να τηλεφωνούν στους ανθρώπους, να ομιλούν από τους λαούς, παλιοτρόπους να ενεργούν για να αποτρέψουν το λαό
από τα κηρύγματα και απειλούσαν όποιος ακούσει τα κηρύγματα του Σωτηρόπουλου θα χωριστεί, δεν θα κοινωνεί. Τα ίδια και την Αυστραλία. Ο ίδιος δαίμονας είναι, ο ίδιος διάβολος που σαν πνεύμα ταχύτατα μεταβαίνει από Αυστραλία σε Ευρώπη, από Ευρώπη σε Αμερική, γυρίζει την Ουρανό. Τι είπε ο διάβολος όταν παρουσιάστηκε στον ουρανό κατά τη σύραξη των Αγίων Αγγέλων, παρουσιάστηκε για αυτός. Του λέει ο Κύριος, εσύ λέει από πού, περιελθόν την Ουρανό πάλι. Πέρασα και εγώ όλη την κύριε και να θα είμαι πάρα. Μάλιστα. Εδώ σε έναν ναό που παλεύονται πολύ δαιμονισμένοι και είναι ένας ιερομόναχος που έχει μεγάλη αγάπη στους ασθενείς και κάτι άλλο από το πολύ δεκτεμεσάγιντα και προσεύχεται για τα δυστυχισμένα αυτά πλάγματα. Μια μέρα πρώτο πήγα πάω στην Γερμανία, πήγα σε αυτό το λαό και φώναταν τα δαιμόνια. Μην τρεβάτε με τους παπάδες να σε κυνηγούν για να μην γυρίζεις. Πότε θα σταματήσεις τον κήρυγμα. Ποτέ διάβολε. Εμείς βάλαμε και το Στυλιανό και σε απόρριψη, έτσι είπαν, δεν είπαν βάλαμε το Πατριάρχη, το Στυλιανό. Τα δαιμόνια είναι καλά ενημερωμένα. Λυπούμε για τους ιερείς. Ένας δεν βρέθηκε λεβέντης να αντισταθεί και να υπεί. Σεβασμιότατε, γνωρίζουμε τον Σωτηρόπουλο. Είναι ορθόδοξος θεολόγος και ορθόδοξος κήρυξης και απορρίστηκε αδίκως και χωρίς απολογία. Και είναι άξιος τιμής, όχι διωγμού. Ούτε ένας. Πρόνησαν πολύ λαό. Βρήκαν ταπεινό λαό, αμόρφωτο εμπολής, απληροφόρητο, πρόβατα χωρίς ποιμένα ουσιαστικά και τους πλώνησαν. Ο κόσμος βλέπει τους παπάδες και τους δεσποτάδες σαν ταμπού. Του είπε ο παπάς, συγχαίονται τον παπά με την εκκλησία. Του είπε η εκκλησία, να μην τον ακούσουμε, δεν πρέπει να τον ακούσουμε. Αχ, λαός, ο πιο έξυπνος λαός, φέρεται σαν κουστός όταν δουλεύονται απέναντί του παμπούνιοι ιερείς και αρχιερείς. Τους έλεγε με πάτες, μην πάτε να τον ακούσετε. Γιατί να μην πάμε να τον ακούσουμε, δεν θα ρωτούσαμε. Γιατί να μην πάμε να τον ακούσουν. Δεν ρωτώσαν καθόλου. Άκουγαν να μην τον ακούσουν και δεν ήθελαν να ακούσουν κύριε Κοντά. Μάλιστα. Αυτή η συνότητα, εγώ δεν συνότητα. Άλλοι έκαναν τηλεφωνήματα ή στη Γερμανία ή στην Ελλάδα ή αλλού για να ρωτήσουν πνευματικούς. Να ακούσουμε τον κύριο Σωτηρόπουλο ή να μην τον ακούσουμε. Οι περισσότεροι έλεγαν να τον ακούσουν. Ορθοδοξία κύριε. Αδίκως αφορίστηκε. Ήταν και μερικοί ψευτοπαπάδες και ψευτοκαλόγεροι, όχι να μην τον ακούσετε, τον καταδίκασε η Εκκλησία. Ο Στυλιανός είναι η Εκκλησία. Τον καταδίκασε η Εκκλησία. Πώς θα κάνουμε μάχη, αδερφοί μου, με τέτοια χαλασμένα μυαλά, με ευλαβείς βλαμμένους που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, με χαρτοχριστιανούς. Είπαμε στο λαό, ήρθα και εδώ λαό και άλλος στα κυρίου.
τίποτα και είπα να διαβιβάσετε σε αυτούς τους δειλούς, να διαβιβάσετε. Είπε ο Χριστός, ο αρχηγός της πίστεως, είπε ο Χριστός, όποιος δέχεται τους κήρυκες του Ευαγγελίου, αυτούς που κηρύττουν σωστά το Ευαγγέλιο, εμένα το Χριστό δέχεται. Και όποιος δεν δέχεται τους κήρυκας του Ευαγγελίου, δεν δέχεται εμένα το Χριστό. Όποιος αρνείται έναν κήρυκα του Ευαγγελίου, το Χριστό αρνείται, σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού. Εγώ δεν είμαι το αδελφή μου, κοράγι. Κοράγι κηρύττω πατριά της Αλεξανδρίας. Μίλησε σε μια σύναξη 300 παπικών επισκόπων, κολλάγεψε τους παπικούς επισκόπους, τον κατακαιροκρότησαν και μεταξύ άλλων ανοησιών και το πατριά της Αλεξανδρίας. Το Άγιο Κοράνι. Αυτός που μας είπε ότι ο Μωάμεθ είναι Απόστολος του Χριστού και προφήτης και πρέπει να σκεφτεί εκκλησία να τον αναγνωρίσει. Αυτός που μας είπε επίσης ότι η Ορθοδοξία δεν χειροτονεί γυναίκες, αλλά να αποφασίσει να χειροτονεί γυναίκες, γερείς και ευγερείς, αυτός είπε προσωπικός να χαρεί. Είναι εξ αυτών των 15 περίπου αρχιερέων που με απόρρισαν. Δεν κηρύττει το κουράγιο, κηρύττει το Ευαγγέλιο και το κηρύττει το Ορθόδοξα. Και αφού το κηρύττει το Ορθόδοξα, όποιος αρνείται τον κήρυκα, τον ίδιο τον Χριστό αρνείται. Τι λέει ο Χριστός. Μιλάω έτσι γιατί δεν μιλάω για πράγματα ατομικά μου. Τι θα πει ο Χριστός στη Δευτέρα Παρουσία, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Ευαγγελίου της Μελούσης Χρήσεως. Ήρθα να κηρύξω και δεν με ακούσατε. Απορρίφθηκα αδίκως και δεν με υποστηρίξατε. Θα πούνε, ότι ήρθες να μας κηρύξεις και δεν σε ακούσαμε. Πότε σε απόρρισαν αδίκως και δεν σε υποστηρίξαμε. Αφού δεν το κάνατε αυτό σε ένα ελάχιστο αδελφό μου, ούτε σε μένα το κάνατε. Έτσι δεν λέει ο Ευαγγελίος. Η κακουήγηση, η κακουπροαίρετη, θα πούνε περί αυτολογία, εγωιστικά μιλάνε. Εγωιστικά μιλάνε αυτοί οι δεσποτάδες που αφηνίες και κυνηγούν τους κήρυκες του Ευαγγελίου. Είναι εύκολη τώρα η κατηγορία. Αν μιλήσει ζωηρά, άμα πεις παιδιές και πέρας αλήθειες, εγωισμό ρε, τεράστιο εγωισμό μακριά. Πρέπει να έχει μια καταπείρωση, μια ψευδοουσιακή μορφή εκεί, για να σε πούνε Άγιο. Μίλησε ζωηρά, πω πω πω, δεν έχει πνεύμα Άγιο. Δεν είδες πως εκνευρίζει και πως φωνάζει. Πήρε κάποιος και έναν ηγούμενο του Αγίου Όρος, και λέει, μην πάτε να το ακούσετε. Έχει εγωισμό. Κατακρίνει όλο τον κόσμο. Κατέκρινα όλο τον κόσμο, παιδί μου. Εγώ κατακρίνω αυτούς που κάνω σκάνδαλα εις βάρος της πιστεώς μας. Και στρέφω τον λόγο και προς αυτόν, τον Άγιο Ιούδος, με έναν τέλο κομμάτι. Ευθύνεται κι αυτός διότι δεν έκανε επανάσταση για να μην επισκέπτεται ως ιερός Αυστραλίας το Άγιο Όρος. Το επισκέπτεται και λειτουργάει και προσταθεί και προσφωνείται και παρουσιάζεται ως βέβαιας και κολλής. Αυτός ο Ιγούδουνος και οι άλλοι έπρεπε να επανασταντήσουν και να το αποκλείσουν την είσοδο του Άγιο Όρος. Αλλά υπάρχουν και στο Άγιο Όρος, εκτός από τους Αγίους μοναχούς, Αγίους και θαυματουργούς και θαυματουργούς των οποίων ζητώ την ευχή, υπάρχουν και ευλαβείς βλαμμένοι, όπως έλεγε ο Παγίου Παγίου. Οι σαραλέοι χριστιανοί ήρθαν στα κηρύγματα. Τα κηρύγματα έγιναν σε σπίτια και σε έρωσες.
όλες τις συγκεντρώσεις είπα συντηρητούς χριστιανούς. Ελεύθερα ορθόδοξα πνεύματα, όχι δούλους ανθρώπους. Αληθινούς λάτρες του Θεού που στενάζουν για όσα κακά γίνονται εις βάρος της ορθοδοξίας, στενάζουν για τις προδοτικές ενέργειες των οικουμενιστών. Θα αναφέρω εδώ στην αγάπη σας μερικά περιστατικά από τον Αμπινίδιο Γουγό του Ιερατείου εναντίον, για να λάβετε μία ιδέα για την θλιβερή εκκλησιαστική κατάσταση που επικρατεί στη Γερμανία. Στη Στουτγκάρδη μιλούσα σε μια αδελφότητα, αδελφότης Άγιος Κοσμάς ο Ιτωλός. Ήταν καμιά σαρανταριά ψυχές. Οι άλλοι τρόμαξαν όταν τους είπαν θα τους αφορήσουν και μακρόθεν ήθελαν να πληροφορηθούν το κήρυγμα. Τι θα γίνει με τους δειλούς χριστιανούς? Η αποκάλυψη τους δειλούς τοποθετεί πρώτος μέσα στη χώρα, γιατί εξαιτίας τους άλλοτε υπάρχει στις εκκλησίες. Την ώρα που ομιλούσα, ένας νεαρός αρχιμανδρίτης, αυτός που ανέφερα προηγουμένως, ο κύριος Κατερέλος, ανοίγει από τόμος την πόρτα, περνάει στα σύγχρονας από μπροστά μου και μπροστά από το ακροατήριο και κάθεται από τόμος σε μια καρέκλα και έκανε καρέκλα, μπαμ! Ούτε χαιρέτησε. Διέκοψα και ρώτησα, πάτε μου, αν επιτρέπετε, πώς λέγεστε? Δεν σε διαφέρει, τη δουλειά μας. Σε αυτό το είδος. Λέω, νομίζω δεν είναι κακό να ρωτήσω πώς λέγεσαι. Φωνάζει για χριστιανή, είναι ο Κύριος. Άλλος είσαι. Που αφήθηκε σε επιστολή ως τον κύριο Αναγνωστόπουλο σε κυκλερικό ύφος. Εδώ γεννήθηκε ο Κύριος και είσαι τριαστήτρο. Γιατί σε αντίον μου. Ο Κύριος στην Γερμανία χωρίς άδεια. Μα δεν είναι και άδεια. Εσείς δεν συμπαθείτε το ζωντανό ορθόδοξο κήρυγμα. Δεν είναι και άδεια. Δεν φταίω εγώ. Φταίει εσείς που δεν είναι και άδεια σε ένα ορθόδοξο κήρυγμα να κηρύξει και να εκτελέσει την αποστολή. Βάση περιπτώσει, αφού δεν είχε άδεια, δεν είχε δικαίωμα να κηρύξει. Δεν κηρύττω εγώ τους ναούς. Κηρύττω στις αίθουσες και στα σπίτια. Ο Μητροπολίτης και κάθε κληρικός εξουσιάζει τον εκκλησιαστικό χώρο. Δεν εξουσιάζει, δεν εξουσιάζει και τον γεωγραφικό χώρο. Στο εφερετόρο να μας πούν ότι και στα σπίτια μας δεν μπορούμε να ανοίξουμε το στόμα μας να μιλήσουμε για τον Χριστό. Δικτάτορες, ολοκληρωτικό καθεστώς. Αν δεν θέλω εγώ ο Δεσπότης δεν μπορεί να μιλήσει με τον Χριστό. Λάθος κάνει παππούλη μου, θέλεις και δεν θέλεις να μιλήσω και να σκάσεις και εσύ το κιάλι. Επικαλέστηκε δεύτερο επιχείρημα. Είσαι αφορισμένος. Λέω, ξέρεις γιατί είμαι αφορισμένος. Ξέρω, λέει. Για να ξέρεις να πεις τώρα τους κολλάω στο Θεού. Δεν λέω. Δεν του συνέφερε να πει. Δεν λες εσύ να λοιπόν εγώ τώρα. Με αφόρησε, λέω, μερικοί φίλοι του Στυλιανού Αυστραλίας, διότι είχα το θάρρος που δεν είχες εσύ, που πρώτος έπρεπε να είσαι εσύ ως κηρυκός, να ελέγξει τις φρικτές αιρέσεις και βλασφημίες του. Άκουσε, λέω, τις αιρέσεις και βλασφημίες του. Έχω καταγγελθεί και επισήμως. Σε ονόμασε, λέω, κτίνο, σπίτι μου.
δεν σε προσβάλλει το αυτό. Είπε ότι η ορθοδοξία σου είναι το ίδιο με τον Παπτισμό. Είπε λέω ότι ο Χριστός είναι αμαρτωλός. Όπως το περιγράφει ο Καζαντάκης. Ανήθικος δηλαδή. Και είπε λέω ότι η Αγία Γραφή είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Μόλις τα άκουσα αυτά, σηκώθηκε πάλι με εξάλλου καταστάσεις. Με έφτιαξε στο πρόσωπο και έφυγε αναγνώμενος υπό το δέρμα μας. Και αποδοκιμαζόμενος από το λαό. Του λέω άκουσε, του λέω. Έχω και εγώ σάλιο και μπορούσα να σε χτίσω, του λέω. Αλλά δεν γίνομαι σαν εσένα. Και σε ευχαριστώ, λέω, για την τιμή που μου έκανε να με χτίσεις μια από τώρα λίγο με τον κύριό μου, γιατί κι αυτό μου έρχεσαι. Συγκροτήτω ότι ο νεαρός αυτός αρχιμανδρίτης είναι καπνιστής, πορευταράς και σε τροχαίο αδίκημα σκότωσε άνθρωπο και κατά τους κανόνας δεν έπρεπε να κρατεί τα μισθοπότερα στα χέρια. Δεν λέω τίποτε περισσότερο. Ακούτε πατέρες την κληρική υπάρχουν στην Αυστραλία, στην Γερμανία. Είπαμε, ο ίδιος διάβολος είναι που πηγαίνει στην Αυστραλία και γίνει στη Γερμανία και διεγείρει τα πνεύματα των οικουμενιστών. Ερχόμεθα σε άλλη πόλη της Γερμανίας, κοντά στην Πολωνία και στη Βόνη, είναι μια πόλη που λέγεται Τρόιστορφ. Όταν άκουσε ο ιερέας της Βόνης, δεξί χέρι του Μητροπολίτου, ότι πήγα στη Βόνη, πήρε στο τηλέφωνο το πρόσωπο που φιλοξενούμουν. Λέει πληροφορήθηκες ότι ήρθε στη Γερμανία κάποιος ο Τυρόπουλος, άρχισε από μακριά, δεν ήξερα τι είναι στο σπίτι του. Ναι, λέει πληροφορήθηκα. Λοιπόν, ξέρεις λέει ότι αυτός είναι αφορισμένος, λέει και λοιπά, αφορισμένος και λοιπά. Ξέρω το λέει ότι είναι ορθόδοξος θεολόγος, μαχητής και αγωνιστής και ήρθε να πολεμήσει αιρέσεις και τον φιλοξενώ στο σπίτι μου. Είναι λέει και πνευματικό έργο του Μητροπολίτου Φλωρίνης που είναι εγγύης της Ορθοδοξίας. Είναι αλβοϊός χριστιανός ηρωτής. Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος πάτερ μου του λέει είναι στην εποχή μας στήλος Ορθοδοξίας. Ευχαριστώ λέει για τη μεγάλη τιμή που μου κάνεις. Ο Χριστός είπε μακάριο να σας διώκουν και σας αφορίζουν. Μισή ώρα περίπου διάβολος έγινε. Εγώ άκουα και θαύμασα την ετοιμότητα του απλοϊκού αυτού ανθρώπου. Αδελφοί και πατέρες μου, φωτίζει ο Θεός. Ο απλοϊκός αυτός άνθρωπος, ο Τρόιστορ που με φιλοξένησε στο σπίτι του, έδινε τέτοιες απαντήσεις που και εγώ στο λόγο δεν ξέρω αν θα έδινα τόσο ευτυχείς απαντήσεις. Θαύμασα, φωτίζει ο Θεός. Φωτίζει ο Θεός. Πήρε ρε φωτιά όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Θα αγωνιστούμε λέει μέχρι σε σκάτω. Άλλος το απάσχετα. Ένας νεαρός και αυτονίκη ιερέας 24 ετών παρά τους ιερούς καλώνες. Σιγαράς και αυτός γυρίζει με πατερονάκια τσίμς το καλοκαίρι με τροψάκια
τα καφενεία, φλιαρή εκεί με τους καφενοβίους, πήρε τον άνθρωπο που με φιλοξενούσε και λέει, όσοι έρθουν να ακούσουν τον Σωτηρόπουλο, όσοι πάνε να ακούσουν τον Σωτηρόπουλο, δεν θα το στείλω. Εν τω μεταξύ αυτός ο παππούλης, 27 ετών, κάνει τρεις λειτουργίες την Κυριακή. Λειτουργεί στο Τρόιντορ, φεύγει διαστικός, πηγαίνει σε άλλη πόλη, κάνει και εκεί μια διαστική λειτουργία, μίσο λειτουργία, φεύγει από εκεί, πηγαίνει σε άλλη πόλη και κάνει τρεις λειτουργίες την ίδια μέρα. Θυσιάζει τον Κύριο τρεις φορές την ημέρα, πράγμα που απαγορεύεται αυστηρός, μόνο οι παππούλοι να κάνουν αυτά τα πράγματα. Ένας κληρικός, και αν σε ένα λαό χρειάζεται να γίνει δεύτερη λειτουργία, κάνει άγνωστη λειτουργία, όχι ο ίδιος, και σε άλλη Αγία Τράπεζα. Αυτός τρεις λειτουργίες την ημέρα, και εισπράττει από τρεις ναούς, εισπράττει από τρεις ναούς, ευλογητός ο Θεός και πεπλουτήκαμε. Είχε δε πολύ μεγάλο κράτος, γιατί είναι ανυψός του Μητροπολίτου Αυγουστίνου Λαμπαδάκη. Τι έκανε αυτός ο δρασίδατος τύπος. Είχα ομιλία σε κάποια έδρασα. Και προσήκαν περίπου 100 άνθρωποι. Για πρώτη φορά έβαλε ράψο για να επιβληθεί στο λαό. Επειδή δεν είχε αρετές να επιβληθεί, ήθελε να επιβληθεί με το ράψο, με το ύφασμα. Για να γυρίσει ο κόσμος, λέει ο Παπαλέξανδρος, δεν είναι ράψο. Εντύπωση και με εσώ. Ο Παπαλέξανδρος δεν είναι ράψο. Ήρθε και στάθηκε έξω από την αίθουσα και όταν πήγαιναν οι άνθρωποι για να μπουν στην αίθουσα, όποιος ακούσει τον Σωτηρόπουλο, δεν θα τον κοινωνώ. Απορρίπτεται. Οι μισοί φοβήθηκαν οι κουκουσιάχτηδες και έφυγαν. 50 έμειναν σταθεροί. Φοβήθηκε και η Γερμανίδα που είχε το κατάστημα, την έφυγε. Φοβήθηκε επεισόδια και λέει, λύνω την έφυγε. Αλλά δεν προνόμησε. Βρέθηκε ένα σαραλέος χριστιανός που είχε σπίτι κοντά στα 80 εκατομμέτρα. Μεγάλο σπίτι. Και πήγαμε εκεί και κάναμε την ομιλία και είπα την πάση από τα τέλεια. Ο λόγος του Θεού ουδέρεται. Ο λόγος του Θεού δεν δένεται. Να αναφέρω και τρίτο περιστατικό. Πήγα στο Αμβούργο. Ήταν η τελευταία πόλη που επισκέφτηκα. Επισκέφτηκα 10-12 πόλεις. Η τελευταία ήταν το Αμβούργο. Μεγάλη πόλη. Εκεί έγινε η μεγαλύτερη αναστάτωση. Αναστατώθηκε. Μητροπολίτης, το Ιερατείο, η Πρεσβεία, το Προξενείο. Όλοι αυτοί αντάξει αλλήλων. Τρώνε και πίνουν και την άρτα φοβερίζουν. Ο πρόξενος με πληροφόρησαν, ήθελε να έρθει σε επικοινωνία μαζί, αλλά είπε όχι, όχι, έχω εντολή από τον πρεσβευτή, ο οποίος είναι φίλος του, από του Γερμανίας. Είχαν οι Ρώσοι, οι Σέρβοι, εκεί είχε σερβική εκκλησία, είχαν παρακολουθήσει τον ναό για να γίνει η ομιλία. Και έπεσαν πάνω στους Σέρβους οι εκκλησιαστικοί παράγοντες και οι άλλοι παράγοντες πρεσβεία προξενείου έπεσαν σαν τεράστια πρέσα και τους πίεσαν και την τελευταία ημέρα, την ημέρα που θα μιλούσα το μεσημέρι, είπαν δεν μπορούμε να σας δώσουμε την έξοδο. Τους καρπίλησαν, τους θέλουν, ότι αν μου έδιναν την αίθουσα να μιλήσω, θα τους απέφυγαν από τους λαούς που λειτουργούν στις διάφορες πόλεις της Γερμανίας. Αυτό είναι
Αυτό είναι το δημοκρατικό πολίτευμα του εκκλησιαστικού πεντεστημένου. Ένα κοσέρβος πρόεδρος της κοινότητος είπε ότι και να γίνει εγώ έτοχα τον λόγο μου δεν τον αναιρώ, η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα. Συνεδριάζει ο Ρεκτάκος, καθερούν τον πρόεδρο από το αξιωμάτιο και ματιώνουν την ομιλία στην αίθουσα. Ο πρόεδρος ερχόταν όλες τις ημέρες της ομιλίας στο Αμβούργο και του μετέφραζε οι χριστιανοί στα γερμανικά και παρακολούθησε με πολλή συγκίνηση τις ομιλίες. Τι κατηγορίες και τι ψέματα έλεγε. Εκτός το ότι είπα χωρισμένος, δεν τα λέω σωστά, δηλαδή δεν τα λέω όπως. Έφτασα μέχρι σημείο να πούνε ότι είμαι ανθέληνας εναντίον της Ελλάδος, της πατρίδας. Τα εντελώς αντίθετα από ό,τι είναι. Ερέσεις πολεμάω, ερετικό με παρουσίασα. Την πατρίδα κηρύττω και το μεγαλείο της ανθέληνα με έγραμμα. Ψεύδες, λέει ψεύδι, λέει ιερέως, ού ψεύδεται. Ο άλλος την πράξη να του πω διαφορετικά λέει. Ψεύδι ιερέως, ού ψεύδεται. Ιερέως και αρχιερέως εννοείται. Είναι ομούσι. Το αυτό που λέω. Εγώ αδελφοί μου δεν φτωούμε πρώτων εμποδίων. Είδα ότι είχα να κάνω και με τραμπούκους. Δεν δυσκολεύομαι να κάνω το χαρακτηρισμό. Στο τρόιστο, εκείνος ο Παπαλέξανδρος που ήρθε να εμποδίσει το κήρυγμα και έπρεξε τον μισό κόσμο, πώς ήρθε, δεν ήρθε μόνος του και μπορώντας για πρώτη φορά άσο, αλλά ήρθε με μια ομάδα νεαρών που δεν πατούν στην Εκκλησιά. Τους ανήρεψε από τα καφενεία και τους έφερε εκεί ως τραμπούκους. Άλλος φορούσε στο αυτί του σκουλαρίκι, άλλος είχε αγορά, άλλοι κάπτιζαν και άλλοι μου είπαν οι χριστιανοί βρίζουν τα θεία. Τέτοιους ανθρώπους επεστράτευσε για να έρθει να διαλύσει το Κύριο. Ελεϊνά πράγματα. Ελεϊνά πράγματα. Τι παπάδες χειροκόνησες Κύριε, αλλά παπάκι. Αλλά τα κηρύγματα έγιναν. Οι χριστιανοί που είναι ελεύθερα πνεύματα, συνειδητοί χριστιανοί, εραστέ του Λόγου του Θεού, μαχητικά πνεύματα, ήρθαν αψηφώντας τις απειλές ότι θα τους αφορήσουν και δεν θα τους κοινωνούν και γινόταν κάθε μέρα μία ή δύο ή και τρεις ακόμη ομιλίες και πολλοί κόσμος άκουσε τις ομιλίες, πήραν τις ομιλίες σε κασέτες, φύγε λέει τώρα εσύ στην Ελλάδα και εμείς εδώ θα κάνουμε διαπροσβολή, θα διαδώσουμε τον Λόγο του Θεού παντού. Ακούσαμε πράγματα που δεν μας τα είπαν ποτέ οι παπάδες μας και οι προσάδες. Τώρα καταλάβαμε καλά οι παλαιοχριστιανοί, σε κυνηγούν γιατί λες την αλήθεια ολόκληρη. Κι όσο αδελφοί μου με καταδίωξαν οι κληρικοί, τόση αγάπη και εκτίμηση έδειξαν στο ταπεινό μου πρόσωπο οι άνθρωποι του λαού, οι αληθινοί χριστιανοί. Καυχόμεν Κυρίω, διότι στα κηρύγματά μου δεν είχα δειλούς ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν παπαδοφοβία, είχα ανθρώπους που έχουν φόβο Θεού. Και δεν είναι δούλοι ανθρώπων, αλλά είναι πέτρα της ελευθέρας.
χαρά μεγάλη. Για την πρώτη φορά πήγα στη Γερμανία και γνώρισα πλήθος εκλεκτών χριστιανών που με συνεκίνησε η πίστη τους και η αγάπη τους και αισθάνθηκα αν μπορούσα να ανοίξω την καρδιά μου και να τους βάλω όλους μέσα στην καρδιά μου. Να μην απελπιζόμαστε, αδελφοί μου. Υπάρχουν χριστιανοί διαμάντια σε όλο τον κόσμο. Χριστιανοί διαμάντια, επαναλαμβάνω, που θέλετε να ανοίξει την καρδιά του και να τους βάλει μέσα στην καρδιά του. Ακούστε τώρα άλλα φοβερά πράγματα που συμβαίνουν στη Γερμανία. Είπαμε ότι υπάρχουν ιερείς που κάνουν 2 και 3 λειτουργίες την ίδια μέρα. Υπάρχουν παπάδες που μεταφέρουν τις εορτές. Εορτή των Αγίων Αποστόλων, οπότε γίνεται και κατάληψη, είναι στις 29 Ιουνίου, έτσι. Εκεί στην περιοχή που ήρθα, μου λένε, εδώ ο Παπούλης μετέθεσε την εορτή των Αγίων Αποστόλων στις 25 Ιουνίου, επειδή ήταν η μέρα Αγίας, για να προσέλθουν περισσότεροι στο ναό, για να γίνουν και μεγαλύτερες τις πράξεις, και κατέληξα την νηστεία 25 Ιουνίου. Εν μέσω της νηστείας. Κάνουν επισήμως εορτές και λένε την τάδε ημέρα θα γίνει εορτή με ελληνικούς μεσαίδες και ελληνικούς χορούς. Η μέρα νηστείας. Στην περιοχή που κήρυτα, ο ιερέας ήδη έκανε τη λειτουργία και την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Τα εισόδια της Θεοτόκου εορτάζονται 21 Νοεμβρίου, έτσι. Θα εορταστούν στις 21 Νοεμβρίου. Ο Παπούλης επέλεξε μια ημέρα Αργίας για να μαζευτεί περισσότερο κόσμο, να ανοίξει περισσότερα πρόβατα, και έκανε ήδη τη λειτουργία και τη εορτή των εισοδίων στις 3 Οκτωβρίου. 1,5 μήνα και πλέον προμήτρα. Κάνουν διπλά θεοφάνεια. Λες και ο Χριστός βαπτίστηκε 2 φορές. Διπλά θεοφάνεια σημαίνει διπλές πράξεις. Δεν με ενδιαφέρει η κρίση τους. Εγώ λέω αυτό που πιστεύω. Δεν οι παπάδες μου έχει γίνει πεποίθηση. Δεν πιστεύω τίποτε. Δεν πιστεύω τίποτε. Παίρνουν εκατομμύρια μάρκα από τους αιρετικούς για να χτίσουν ορθόδοξες εκκλησίες. Τι λέει ο Σταυρωματός? Έλεον αμαρτωλού, μη υπανάτω την κεφαλή μου. Η αρχαία εκκλησία δεν δεχόταν προσφορές όχι μόνο από ερετικούς, αλλά και από ορθοδόξους που ζούσαν σκανδαλώδη βίο και πεταλούσαν. Εκατομμύρια δολάρια και κτίζουν ναούς σε μια πόλη εκεί που την έκτισαν με τα δολάρια των ερετικών, έκαναν εγκαίνια και είπαν οι χριστιανοί. Ακούσαμε τα κηρύγματα του κύριου Σουτρόπουλου, δεν ερχόμαστε στα εγκαίνια, διότι ακούσαμε ότι καλύπτει και καρδιναλίου στα εγκαίνια. Και δεν πήγαν οι χριστιανοί. Την άλλη μέρα, είπαν τα κάνουν και ένα απολόγευμα, λειτουργία για τους επισήμους Γερμανούς. Κάλεσαν 200 περίπου Γερμανούς, λυρικούς και λαϊκούς επισήμους, ερετικούς, και τους έκαναν ειδική λειτουργία. Στα δίκτυα
Ο ιερέας δεν μπορεί να μνημονεύσει πρόσωπο που δεν είναι ορθόδοξο. Στην ατομική του προσευχή μπορεί να μνημονεύει όλο τον κόσμο. Αλλά ο κληρικός ως κληρικός στα δίκτυα στην ιερή πρόθεση δεν μπορεί να μνημονεύει ερετικούς. Αυτοί έκαναν ειδική λειτουργία για τους ερετικούς. Παίρνουν τους χριστιανούς και τους λένε θα πάμε στο τάδε μέρος να γιορτάσουμε. Ένα ωραίο μέρος. Λοιπόν τους πηγαίνουν. Σε μοναστήρι των Βενεδικτίνων, των Παπικών και κάνουν μαζί εσπερινούς και τρώνε και πίνουν και λέει το κουκούρ και καταλήγουν νησίες. Μαζεύονται ορθόδοξοι παπικοί προτεστάντες μέσα στους ναούς και κάνουν συμπροσευχές, προσφωνήσεις και αμφιφωνήσεις, συνεορτασμούς. Ακριβώς γι' αυτό. Λέει ένας ακροατής, γι' αυτό δεν ήθελε, λέει, ο Γερμανίας να πάω να γυρίσω. Αυτός και ο λόγος που με απόρρισε να κλείσω ένα στόμα που ομιλεί εναντίον του οικουμενισμού. Το στόμα άνοιξε παρδίτερο και πρατήτερο. Δεν μου δίνουν ναούς οι δειλοί άνθρωποι, παπάντες, δεσποτάδες. Μιλάω που έδωσε τα κοραδιόπουλα και από τηλεοράσεις και αναπτύσσω περισσότερη δραστηριότητα. Δεν θα τους αφήσουμε να κάνουν το θέλημά τους. Θα γίνει το θέλημα Κυρίου Παντοκράτου. Κάθε χαζοχριστιανή, δεν την αγαπάς τον άνθρωπο, χαζοχριστιανή ή ευλαβής λαμένη. Να κάνουμε υπακουείς τους πνευματικούς πατέρες. Λέω δηλαδή, έχω μας λέει να μην δούμε να ακούσουμε κήρυγμα, μα ομόδοξο κήρυγμα είναι, για την πίστη είναι. Εγώ κάνω υπακουείς τον πνευματικό πατέρα. Δεν μου λέει, ας λέω, ο πνευματικός πατέρα σου πει να πάει να πνιγείς, να κάνεις υπακουεί. Όχι, τι δεν κάνω. Ευλαβείς, λαμένη. Και είπε η φωνή του πατρός πάνω στο όρος κατά τη μεταμόρφωση, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε. Αυτός είναι ο μονογενής μου Υιός, αυτόν εξέλεξα και κατέστησα μεσία σωτήρα σας. Αυτόν θα ακούετε, αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν θα ακούετε. Αυτό έλεγα και εγώ στους χριστιανούς. Θα ακούμε τον Χριστό από τους παπάδες και από τους άλλους ανθρώπους, θα ακούμε όσα είναι σωστά, όσα είναι σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Αν μας λένε πράγματα αντίθετα από το θέλημα του Χριστού, τα γράφουμε στα μαλλιά μας τα παπούτσια. Υπάρχει δι Θεό μάλλον δι ανθρώπους. Αλλά είναι μερικοί τόσο χαριζοχριστιανοί. Το Χριστό δεν τον βλέπω και δεν τον υπολογίζω. Χριστός αλληλείται προς ουρανός. Είναι παρόν βεβαίως, αλλά ο λάθος δεν τον βλέπω. Και τον υπολογίζω. Ο παπάς τον βλέπω. Βλέπω το άσχο. Βλέπω τα γέννη. Την ουσιαγή πολλές φορές μορφή του. Και εντυπωσιάζω. Το ίδιο ο παπάς, ο παππούλης, ο πνευματικός, ο γέροντας. Ο γέροντας. Καλά είπε κάποιος, λέει, δεν το λέει γέροντα. Το τάβο, λάθος εδώ. Δεν είσαι το τάβο γέροντα. Αυτός λέει γέροντα. Αυτός λέει εξηγείται πράγματα αντίθετα προς το θέλημα του Θεού και εφόσον ακολουθείς αυτές τις εισηγήσεις, αυτόν του λέει γέροντα, τον κερασμό. Δεν είναι έτσι. Αν είναι έτσι. Εκμεταλλεύεται όλες τις έννοιες. Τις ταπεινώσεως, τις υπακοής. Όλα τα εκμεταλλεύεται. Ο διάβολος θα διαστρεβλώνει.
Αυτό δεν είναι για αυτές τις μητροπολίτες. Εκλογισμό, δείξτε ταπείνωση, ζητήστε συγγνώμη. Αν είπα πολύ στην εκκλησία, ίσως στο Σεραφείμ. Είναι πάρα πολύ αυτή η ευλαβή του καμένη. Μη στάρουν οι παππούοι στην εκκλησία. Τι εννοεί με αθεολόγητη εκκλησία, τα γένια και τα ράσα ενό ή πέντε ή δέκα ή εβδομήντα δρασοφόρων. Η εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών. Είναι ο ευσεβή λαό, ο οποίο κρίνει και οικουμενικέ συνόδου. Σήμερα δεν ρωτάω την επόμενη οικουμενική συνόδου. Ξέρετε γιατί λέγεται Αγία Οικουμενική Σύνοδος. Από εκεί είναι σύνολο. Χιλιάδες αναλύθηκες, χιλιάδες εφτάμων αναγνωρίστηκαν ως Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι. Γιατί μου αφαιρετά. Αυτές ενέβρινε η συνείδηση του πιστού λαού. Αυτές ενέβρινε η συνείδηση του πιστού λαού. Ο πιστός λαός, αυτός είναι η Εκκλησία, αυτός κρίνει και οικουμενικές συνόδους, αυτός είναι ο φύλακας της Ορθοδοξίας. Εξετέλεσα το καταδύναμη το καθήκον μου και επέστρεψα στην πατρίδα χαρούμενος για τον διωγμό. Έχω συνειδήσει στους διωγούς και τους θεωρώ αστεία πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ αδερφοί μου αυτά τα πράγματα δύσκολα. Εγώ ξέρετε τι θεωρώ δύσκολο. Και εκεί κάνω την προσοχή μου να μιλήσει ο Θεός. Αν έρθει άλλο αφήνω στους και εγώ την κεφάλια, να μου δώσει τη δύναμη να μαρτυρήσω εκείνο θεωρώ δύσκολο. Απορώ πως άλλοι τρέχουν και τις σκιά τους. Πως τρέχουν και τις σκιά τους. Δεν διατρέχει η ζωή τους κανένα κύκλο. Δεν κόβει κάποιο σύνολο κεφάλαια και τρέχουν παραλίγο. Παραλίγο. Και λέω, όταν είναι το αντίθετο, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Η ιστορία διδάσκει ότι εκατομμύρια άνθρωποι μαρτύρησαν για τον Χριστό, αλλά διδάσκει ότι και πολλοί αρνήθηκαν τον Χριστό. Δεν πιστάνε με τους μάρτυρες, δεν τους αρνητάς. Όταν τώρα τρέχουν και τη σκιά τους, με ποιους θα αυτοί οι κουκουσιάχνιδες. Γιατί σας τα είπα όλα αυτά, να σας ενημερώσω. Είστε πνευματική μου οικογένεια, σε επιτρέπει να πω. Και ηλικία εδώ τώρα, 35 χρόνια κηρύττει το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και η ποιότητα μεγάλη έχω μαζί σας και σας αισθάνομαι σαν πνευματική μου οικογένεια. Και εμπιστεύομαι όλη την καρδιά μου σε εσάς. Θα είπα να σας ενημερώσω. Δεν θέλω από αυτά που ακούσατε να σκανδαλιστεί κανείς. Δεν τα είπα για να σκανδαλιστούν μερικοί, όχι. Όποιος σκανδαλίζεται από τα σκάνδαλα, όποιος φλογίζεται στην πίστη του, όποιος συγχραίνεται απέναντι της Εκκλησίας εξαιτίας των σκανδάλων του και χαλαρώνει τη σχέση του με την Εκκλησία ή αποπατρίζεται από την Εκκλησία, είναι για αυτός κάποιος και θα χαθεί. Οι χριστιανοί, οι αληθινοί χριστιανοί, από τα σκάνδαλα δεν σκανδαλίζονται, αλλά για τα σκάνδαλα λυπούνται και οδυνώνται και στενάνε. Σας περιέγραψα την κατάσταση της Γερμανίας, τέτοια περίπου είναι η κατάσταση σε όλο το εξωτερικό. Αυστραλία, Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, τέτοια είναι η κατάσταση. Λοιπόν, επιτραπεί το πνεύμα του οικουμενισμού στο εξωτερικό. Έχω καταφέρει οι παπάδες και οι δεσποτάδες να αμβλύνουν το θρησκευτικό, το ορθόδοξο αισθητήριο του λαού και πολλοί ξέρετε τι λένε. Το ίδιο είμαστε. Χριστιανοί είναι και οι κατοικοί, χριστιανοί και οι προσεστάδες. Εκεί προχωρούν να λένε, αλλοί είναι και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι αντίχριστοι. Έχει αμβληθεί το αισθητήριο της
της Ορθοδοξίας. Αυτό κατάφεραν οι οικουμένες θέλη. Γι' αυτό σας ανέφερα αυτά τα πράγματα, να σας ενημερώσω, να καταλάβετε ότι επικρατεί το πνεύμα του οικουμενισμού στο εξωτερικό, γίνονται φοβερές προδοσίες πίστεως, βρίσκονται τον λαό ταπεινό στο εξωτερικό, οι παπάδες και τον καταπατούν. Φαίνονται σαν δικτάτορες και σαν τύραννοι στο λαό και εκμεταλλεύονται αγρίως στο λαό και πολλοί πλουτίζουν και τις αγρίτωνες βάρους του λαού. Μοσχοβολούν τον Χριστό. Το είπα στην Γερμανία και παραπάνω και εδώ. Όλοι οι συνειδημένοι αδελφοί μας εργάζονται σκληρά για να ζήσουν. Εγώ τους θαυμάζονται, τους συμπαθώ. Πολύ σκληρά εργάζονται για να βγάλουν το ψωμί τους και να ριζώσουν εκεί στα ξένα. Οι μόνοι που δεν εργάζονται σκληρά έχουν εύκολη εργασία και κερδίζουν πολύ περισσότερα από αυτούς που εργάζονται σκληρά είναι οι παπάδες και οι δεσποτάδες. Αυτοί με εύκολη εργασία πλουτίζουν και τις αγρίες. Αδελφοί μου, λοιπόν, θέλω να σας... Οι συντεμένοι είναι δική μας αδελφοί. Από τα σπλάκα της Ελλάδας είναι. Για να ήταν η οικογένεια αυτή που κυβερνούν την Ελλάδα εκάστοτε, θα μπορούσαν να λύσουν όλοι οι Έλληνες το οικονομικό τους πρόβλημα εδώ στην Πατρίδα. Αλλά συνήθως κυβερνούν την Πατρίδα άνθρωποι που δεν είναι η οικογένεια βέβαια. Κατακραστέ εξουσίας και κατακραστέ χρήματος, όπως είπε ένας ξένος, λογοδίτες. Ο ελληνικός λαός είναι ο πιο φιλότιμος λαός του κόσμου, αλλά επί την αδικία συνήθως τα κυβερνάτε από λογοδίτες. Φύγανε οι άνθρωποι αυτοί, οι αδελφοί μας μακριά, και ξέρετε τι αίσθημα έχουν, ότι είναι καταλελειμμένοι και από την πατρίδα και από την εκκλησία της Ελλάδος. Είναι ως πρόβατα μία έχουν ταρμημένα. Είναι ορφανοί, είναι προδομένοι. Εγώ που πηγαίνω στο εξωτερικό συμμετέχω έτσι σε αυτό το δράμα του λαού και σας τα είπα για να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτό το δράμα. Να λυπάστε για το λαό μας, να πονάτε για το λαό μας, να αγανακτεί η ψυχή σας με ιερή αγανάκτηση για τις προδοσίες της βάρους της πίστεως και την εκμετάλλευση του λαού μας, να οδυνάστε, να στενάσετε. Όποιος αισθάνεται οδύνη και στεναγμό για τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο και μάλιστα στο θρησκευτικό χώρο είναι ευγενή στην εκλεκτή ψυχή. Και εσείς είστε εκλεκτές ψυχές και να προσέχεστε αυτοί μου και να διαφωτίσετε για τον αμπότιμο ελληνισμό τους αδελφούς και όταν επικοινωνείτε είτε τηλεφωνικώς είτε με επιστολές είτε όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό να συζητάτε αυτά τα θέματα, να διαφωτίζετε τα ξενιτευμένα παιδιά της πατρίδος που τα έχουν τυφλώσει πολλοί παπάδες. Τα έχουν τυφλώσει! Δεν επιτρέπω να ακουστεί το κήρυγμα για να παραμείνουν τα παιδιά της Ελλάδος στο εξωτερικό τυφλά. Και αν αυτοί φτάσουν στην ψευδοένωση, το εύχομαι να φτάσουν το γρηγορότερο για να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, να χωριστεί η ήρα από το σιτάρι, να μην μας κοροϊδεύουν ότι είπε την ορθόδοξη, ενώ ενεργούν ανορθόδοξα και προδοτικά. Όταν φτάσουν στην ψευδοένωση, εμείς εδώ στην πατρίδα
και τα παιδιά, τα ξεκινδυμένα που διαφωτίζονται από τον Λόγο του Θεού και έχουν αλόγητο το ορθόδοξο εστιτήριο, θα συσπηρωθούμε γύρω από τους επισκόπους που θα μείνουν πιστοί στην Ορθοδοξία και από τους ιερείς που θα μείνουν πιστοί στην Ορθοδοξία και θα αποκηρύξουμε τους προδότες, όχι απλώς τους προδότες, ως αιρετικούς και πανελετικούς και απίστους και θα διακηρύξουμε ότι ο πιστός κύριος και ο πιστός λαός στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αυτός ο κύριος και λαός αυτός η Ελληνία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αμήν. Αυτή την ομιλία θα την πάρετε, πάρετε μια κασέτα ο καθένας όταν θα ηχογραφηθεί και θα βγάλετε και αντίτυπα, μαγνητόφωνα έχετε, δεν είναι εύκολο, δύσκολο σήμερα να βγάλει κανείς αντίτυπα και να τη στείλετε στους γνωστούς σας στη Γερμανία και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, παντού περίπου είναι η ίδια κατάσταση. Επικρατεί το κομμουνιστικό πνεύμα να αισθανθούν τα ξεκινταμένα παιδιά της Ελλάδος ότι οι Έλληνες αδελφοί τους της Πατρίδος τους ενθυμούνται και αγωνιούν για αυτούς. Μερικές θα δικαιώσουν. Με το αποψηλό εγκύριμα εγκυνιάσαμε τη νέα σειρά από ριλιών της το Ιώδο 95-96. Και ευχόμεθα σε όλους να είναι και η νέα πνευματική περίοδος ευλογημένη. Καρποφόρος ατομικά, οικογενειακά, εθνικά, εκκλησιαστικά και προπάθων είναι αγωνιστική. Στρατευωμένη είναι η εκκλησία μας. Στρατεία σημαίνει αγώνας. Τα ιστορικά και γρήγορα, μη μετακινείται κανείς. 3 λεπτά τελειώνω. Τα ιστορικά και γρήγορα θα συνεργαστούν κανονικά. Λοιπόν, την άλλη την Κυριακή, την ΤΟΟ, θα γίνει πάλι δουλειά εδώ, 7 η ώρα. Είναι ανάγκη να πυκνωθούν περισσότερο εφέτος τα ακροατήρια. Λοιπόν, βλέπω αρκετή απόψη, θα κάνετε για να προσοχήσετε εσείς. Έχετε τόσους γνωστούς. Τηλέφωνα έχετε, να λαμπαδιάσουν τα σύρματα, να γνωρίσετε κι άλλους, με ωραίο τρόπο. Να πείτε ακούμε ωραία πράγματα. Για αυτά που λένε δεν δικά μας λόγια, είναι λόγια της Ορθοδοξίας και είναι τα ωραιότερα λόγια που υπάρχουν. Λοιπόν, να συλλέξουν κι άλλοι να μπορούν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Έτσι να μιλάτε με ωραίο τρόπο. Είδατε αυτοί που πάνε και βλέπουν αίσθηση σε θέατρα και κινηματογράφων, εκτελούν τα αίσθηση. Α, ένα έργο. Τι έργο. Διασπορά για να βγει. Ένα έργο, ένα και εσύ να το δεις. Αυτά που είναι μεγαλεία είναι τα λόγια της πιστεώς. Να μιλάτε με τα μαζό, να ζηλεύουν τα έργο και άλλοι. Όλο το έτος, τη νέα πνευματική περίοδο, θα κάνετε ιεραποστολή. Κάθε ένας θα προσπαθεί όλη την εβδομάδα με τον καλό του τρόπο, με την ταπείνωσή του, με την προσευχή του, να επιδράσει σε κάποιον άλλον και να το φέρει και εκείνο στο κήρυγμα. Θα δούτε. Αλλιώς πάλι τώρα στον προσέχει. Θα φύγουν. Εάν δεν έχετε προθυμία εδώ να ακούσετε το κήρυγμα, λοιπόν θα φύγω. Εντάξει, απόψε είστε αρκετοί, δεν έχω και όχι αρκετοί, αλλά έτσι πρέπει να είστε σε κάθε κήρυγμα και περισσότεροι. Όχι έτσι, περισσότεροι. Στα πνευματικά πρέπει να είμαστε πλεονέκτες, άπτυστοι. Στα ελληνικά μόνο να είμαστε λιγανικείς, δεν φτάνεις. Από αύριο αρχίζει το μάθημα του Κυκλαρκών εδώ στο υπόγειο. Είναι πρόσωπο που έχω ειδικό ενδιαφέρον για τη γραφή. Ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο του Λουκά αύριο 7 η ώρα κάθε Δευτέρα. Ήδη από σήμερα άρχισαν και θα υπερλαμβάνουν κάθε Κυριακή και ώρα 5 και ώρα 5 τα μαθήματα των νέων, των κοινωνικών.
κάθε Κυριακή ώρα 5. Ήδη σήμερα έγινε το πρώτο μάθημα με τριτών και άλλων νέων. Από την ερχομένη Κυριακή 22 Οκτωβρίου και ώρα 11 πρόβες Ιβρίας θα επαναληφθούν τα μαθήματα των ομάδων της Αστραφής για τους μαθητές Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου. Σήμερα προγραμμάτιζα να μιλήσουμε για το έτος 96. Όσοι ενδιαφέρονται να το αναζητήσουν στις εξόδους. Έχω έτσι ενδιαφέροντα θέματα τα μυαλόγια που δίνει ο αδερφός. Και επίσης θα καταδιδέξω δόσεως θα σα διανεμηθεί το νέο φίλο της Χριστιανικής Πίτας. Ο πατήρ Αγουστίνος ήταν τον Οκτώβριο 9 ετών. Και οι σκέψεις του είναι κρυσταλλίνη. Γράφει ακόμη, γράφει. Λοιπόν, θα πάρετε τη σπίτα να διαβάσετε. Να περιγράφετε. Και να προσέχετε ο Θεός να το δίνει δύναμη. Και ο Θεός λέει ο ίδιος, το γύρας είναι ασθένεια. Μείωση του στέμματος, της δυνάμωσης. Σωματικές δυνάμεις μειώνονται. Αλλά το πνεύμα είναι πρόθυμο. Θέλω να σας διαβιβάζω ευχές και ευλογίες από τον Γέροντα Επίσκοπο τον πατέρα Αγουστίνο, ο οποίος με πρώτη ευκαιρία θα έρθει και θα μιλήσει στην αίθουσα. Θα μιλήσει πάνω σε κάποια επίκαιρα και πλέοντα θέματα. Ισοδόν ειρήνης και να έρθει στα συγκοδητρά κάτω προσεκτή. Αψάλλομαι το στερέωμα των επισή υπεριδότων στερέωσων Κύριε την Εκκλησία την εκδίσω το τιμίο σου έμαθη. Y eso también.